Στην επικαιρότητα σήμερα κοντά μας ο Τέρενς Τρεντάμπι με πολύ μεγάλη άνοδο στα top από το νούμερο 30 στο νούμερο 7. Και βέβαια θα θυμηθούμε ότι σαν σήμερα γεννήθηκε μία από τις πιο μεγάλες μορφές στην ιστορία της μουσικής, ο Captain Beefheart, η περίφημη εποχή των Cream, του Captain Beefheart, του Jimmy Page και πολλών άλλων καλλιτεχνών, κύρια για τους λίγο μεγαλύτερους. Σήμερα ένας καλλιτέχνης από εκείνη την εποχή, ο Joe Cocker, σε μία καινούρια παραγωγή. Είδαμε το συγκρότημα των Wax και σε λίγες μέρες θα δούμε την αποκλειστική συνέντευξή τους στο Μουσικόραμα. Ήταν ένα από τα καλύτερα βίντεο των τελευταίων μηνών και μία είδηση τώρα των τελευταίων ημερών. Οι Rolling Stones επανασυνδέονται για μία παγκόσμια τουρνέ. Τα βρήκαν φαίνεται ο Mick Jagger και ο Keith Richards και αυτό θα είναι το γεγονός της χρονιάς. Αυτό λοιπόν με τους Rolling Stones, φωτογραφίες και μουσικές τουλάχιστον 20 χρόνια πριν. Και εδώ θα θυμηθούμε τις φίλες και τους φίλους που μας γράφουν τα πολύ όμορφα γράμματα από την Ιθάκη. Ένα τρυφερό τραγούδι από τον Chris Isaac. Αυτό ήταν το Right Stuff από τον Brian Ferry. Intellect όπως πάντα. Τελικά από ό,τι βλέπουμε, από την ανταπόκριση που έχουμε με πάρα πολλά γράμματα τις τελευταίες εβδομάδες, αρέσουν οι διαγωνισμοί κυρίως στους μικρούς μας φίλους. Ένας διαγωνισμός σήμερα για τους Rolling Stones, που άλλωστε είναι και επίκαιροι, ένας διαγωνισμός για να ενημερώνονται οι νεότεροι και να θυμούνται οι μεγαλύτεροι. Λοιπόν, οι Rolling Stones ηχογράφησαν ένα τραγούδι με τίτλο 2120 South Michigan Avenue. Ο τίτλος έχει σχέση με την διεύθυνση μιας εταιρείας δίσκων που βρίσκεται στο Σικάγο. Ζητάμε από εσάς να μας πείτε ποια είναι αυτή η εταιρεία. Σήμερα θα τελειώσουμε με ένα πολύ τρυφερό τραγούδι, ένα μήνα πριν από τη γιορτή των ερωτευμένων. Και αυτό είναι υπενθύμηση. Πριν όμως από αυτό, θυμηθείτε ότι την άλλη Παρασκευή θα είμαστε πάλι μαζί λίγο μετά τις 7. Αυτά για σήμερα. Μέχρι τότε, πάρα πολλές ευχές και καλή σας νύχτα.